χρόνια, είναι beauty director στην DPG. Η μόδα χωρίς την ομορφιά φυσικά δεν υπάρχει. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω σήμερα μαζί μου τον απόλυτο beauty expert, τον Δημήτρη Στράτο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο πρώτο μας Fashion Week Talks by Perzeal. Πες μας λίγα πράγματα και εσύ για τον εαυτό σου. Σας ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ονομάζομαι Στράτος Δημήτρης. Είμαι hair and makeup artist και έχω το δικό μου brand με καλλιτικά προϊόντα ομορφιάς τα τελευταία 3,5 χρόνια. Που είναι φανταστικά και δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει, είναι όλα υπέροχα. Είδαμε τις τάσεις στο βίντεο της ομορφιάς, δεν τις βάλαμε όλες βεβαίως γιατί το θέμα μας είναι η μόδα, αλλά φυσικά όπως είπα και πριν, η μόδα χωρίς την ομορφιά δεν μπορεί να υπάρξει. Οπότε θέλουμε να μας πεις, Δημήτρη, πώς σου φάνηκαν οι τάσεις γενικά και πιο ειδικά αυτές που επιλέξαμε. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Έχω κρατήσει κάποια looks που τα υιοθετώ ήδη και θα τα υιοθετήσω πάρα πολύ, ειδικά τώρα που θα διανύσουμε έτσι πιο γιορτινές ημέρες. Νιώθω ότι είναι εύκολα, απλά και μπορεί πολύ εύκολα μια γυναίκα να τα βάλει στην καθημερινότητά της. Ίσως με λίγο πείραγμα, ας πούμε. Η μόδα και το backstage αλλά και το front σε εμπνέει για τις δικές σου συλλογές. Πάντα. Ειδικά όμως τα χρώματα. Δηλαδή, όπως και στο τελευταίο προϊόν που λανσάραμε πριν από λίγες μέρες, τα χρώματα που επιλέξαμε να βάλουμε είναι ξεκάθαρα από τις τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες. Σε σχέση με το πρώτο look που είδαμε, που είναι τα λίγο goth χείλη, που έχουν αρκετό μαύρο, με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, θεωρείς ότι είναι κάτι που μπορούν τα κορίτσια να φορέσουν στην καθημερινότητά τους, είναι κάτι που έρχεται από την πασαρέλα στην καθημερινότητα? Κοίταξε, οι τάσεις είναι για να υπάρχουν και να τις βλέπουμε. Το θέμα είναι το πώς θα τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας και τι θα επιλέξουμε σαν στοιχεία να κρατήσουμε, γιατί σαν τάσεις μπορεί να δούμε για κάτι πάρα πολύ extreme που να πεις αυτό δεν είναι φορέσιμο στην καθημερινότητά σου, αλλά με κάποιο τρόπο μπορείς να εφαρμόσεις κάτι από αυτά και να το κάνεις πιο δικό σου. Πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν την αντίστοιχα neo-goth lips? Επειδή το μαύρο είναι πολύ σκληρό σαν χρώμα, ειδικά στο μακιγιάζ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο γλυκό χρώμα για αυτή την τάση, όπως είναι ένα μπορντό ή ένα κερασί χρώμα ή ένα σκούρο κόκκινο για να δείξει και να πάρουμε την τάση, αλλά να το κάνουμε λίγο πιο φορέσιμο στην καθημερινότητα, ας πούμε. Στο υπόλοιπο πρόσωπο, με ένα τέτοιο έτσι striking look στα χείλη, τι θα έκανες, λάμψεις, τίποτα? Θα μπορούσαμε να τονίσουμε έτσι πολύ ωραία τα μήλα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε όμως και τα μάτια πολύ ωραία τώρα που το μπορντό κάνει λίγο πιο χειμώνα. Άρα έτσι, δεν είσαι αντίθετος στο να έχουμε έτσι λίγη ένταση στα χείλη, λίγη ένταση? Όχι, απλά να υπάρχει ισορροπία. Και μια και είπαμε για τα μάτια, είδαμε το τέλειο αποδομημένο σμόκι. Το αγαπημένο μου. Φαίνεται εύκολο και είναι πάρα πολύ καλοκαιρικό. Είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχεις τα κατάλληλα tools και προϊόντα μακιγιάζ. Ας πούμε, αυτό που είδαμε ήταν ένα πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω... Blended. Ναι, αλλά και πάρα πολύ δεν έχει γραμμές, δεν είναι καθόλου γραμμικό, είναι λίγο πιο αφαιρετικό. Οπότε με ένα πολύ μαλακό μολύβι κόλ που λέμε, μπορείς να σχηματίσεις. Εγώ προτείνω πιο φυσικές αποχρώσεις για να αποφύγεις τα λάθη, όπως ένα καφέ σκούρο. Με δύο γραμμές και με ένα πάρα πολύ ωραίο blending brush να δημιουργήσεις αυτό το εφέ του αποδομημένου smoky, όπως είπες και εσύ. Και πηγαίνοντας τώρα στα μαλλιά, τα micro headbands είναι super chic, αλλά μπορεί να βγουν στο τέλος, αν τα προσπαθήσουμε όλοι μας, λίγο παιδικά. Ναι. Έχεις κάποιο tip για να μπορέσουμε να τα φορέσουμε και να είναι chic όπως τα βλέπουμε στην πασαρέλα? Κοίταξε, αρχικά για να πετύχεις ένα πιάσιμο που λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, θα πρέπει να τα μαλλιά σου να είναι δεύτερης ή τρίτης μέρας, να μην είναι πολύ φρέσκα από το λούσιμο, για να κάθονται και καλύτερα. Τώρα, για να πετύχεις αυτό το look, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το αναβαθμίσεις με πολύ ωραία αξεσουάρ, με έντονα σκουλαρίκια ή ακόμα και με ένα μακιγιάζ που θα τονίσεις, πούμε, τα μάτια ή τα χείλη. Άρα μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτή την τάση των μαλλιών με μία από τις δύο τάσεις του μακιγιάζ. Με ποια από τις δύο θα το έκανα? Με το σμόκι θα πω. Σου έχει αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Και πηγαίνοντας στην επόμενη τάση για τα μαλλιά που είναι το Sculpted Wet, που είναι επικό. Είναι τάση για την επόμενη άνοιξη, αλλά μπορούμε εμείς να το φορέσουμε από τώρα, το χειμώνα? Μπορούμε. Ειδικά όπως είπα και πριν, τις πιο γιορτινές ας πούμε μέρες, με πολύ ωραία αξεσουάρ, με ένα έντονο μακιγιάζ στα μάτια. Δεν νομίζω ότι το wet είναι καθαρά. Το έχουμε συνδυάσει λίγο με το καλοκαίρι. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Είναι λίγο πιο ροκ, θα έλεγα, σαν ύφος. Οπότε εννοείται μπορεί να φορηθεί όλες τις εποχές, ας πούμε. Και αυτό το sculpted wet θέλει ιδιαίτερη τεχνική για να μην είναι πολύ
σταθερό να έχει μια κίνηση. Δώσε μας ένα δύο tip. Ναι, το νούμερο ένα, το πιο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν, το οποίο ναι, μεν θα είναι κάτι σαν gel με κράτημα, αλλά να έχει πολύ λάμψη και να μην έχει και πολύ έντονο κράτημα. Ή αν δεν έχεις κάποιο τέτοιο προϊόν, θα πρέπει να αναμίξεις ένα τέτοιο gel με ένα έλαιο μαλλιό, ας πούμε, για να πάρεις και αυτή η γυαλάδα να σου αφήσει. Mm-hmm. Και εννοείται μετά να χτενίσεις και να δώσεις εσύ τη γραμμή που θέλεις στα μαλλιά σου για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι απλά βάζεις ένα προϊόν και στέκεται έτσι. Ναι. Εμένα τα μαλλιά μου δεν είναι ούτε κοντά, δεν είναι ούτε μακριά. Mm-hmm. Τσίσωμα το Queen, έχει είναι όλο γεμάτο καρέ. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη διευθυντριά μας, μια κοπέλα σαν τη διευθυντριά μας που έχει πολύ μακριά μαλλιά και θέλει να το κάνει wet. Βάζει προϊόν ρίζα με άκρη. Πώς κάνουμε το wet να είναι μέχρι σε όλο το μήκος? Ναι, θα σου πω. Πιο πολύ το προϊόν αυτό που λέμε για το κράτημα το βάζει στις ρίζες. Γιατί το θέμα πάντα είναι να κάτσει η ρίζα καλά για να μπορεί να σου δώσει το συνολικό shape, το σχήμα σε όλα τα μαλλιά. Οπότε εκεί δίνεις πιο πολύ βάση και νομίζω τα κάτω, τα μαλλιά μπορείς να τα αφήσεις και πιο ελεύθερα, να βάλεις και ένα έλαιο μόνο ή ένα sea salt spray, οπότε είναι πιο εύκολο το τελείωμα για να φαίνεται αυτό το εφέ. Αυτή την τάση που είναι έτσι πολύ γραμμική, ναι, με ποια από τα δύο μακιγιάζ που είδαμε θα τη συνδύαζες? Τώρα... Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αγαπημένος, εγώ προτίμησα τα χείλη μου, ο άνθρωπος δεν φορά ποτέ κραγιόν βεβαίως, αλλά κάθε φορά βλέπω τάση. Θα σου κάνω ένα twist τώρα, θα μου αρέσουν τα μάτια, αλλά με πιο έντονες λάμψεις. Α, δηλαδή. Να μην είναι ένα απλό matte smoky, έτσι σβησμένο και λερωμένο σε εισαγωγικά. Θα μπορούσα να βάλουμε και στο κινητό βλέφαρο μια πιο ανοιχτόχρωμη σκιά για να το κάνει και λίγο πιο γλυκό στο μάτι, ναι, λίγο πιο λαμπερό. Αυτό που καταλαβαίνω ότι προκύπτει και από τις απαντήσεις σου και γενικά από αυτά που βλέπουμε στις τάσεις είναι ότι τις κάνουμε δικές μας. Πάντα. Και στην ομορφιά κυρίως. Πάντα. Ειδικά στην ομορφιά, γιατί εντάξει, όταν βλέπουμε πασαρέλα όσον αφορά για τα ρούχα και για τις τάσεις στο πώς ντυνόμαστε, ας πούμε, πάντα το μακιγιάζ είναι πιο minimal. Αλλά άμα δεις, ας πούμε, ο Βαλεντίνο που είδαμε πριν, τα editorials του και τις καμπάνιες στο μακιγιάζ δεν έχει καμία σχέση με την πασαρέλα. Με το κάτω. Είναι όλα πιο έντονα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να πουλήσουν make-up και προϊόντα. Οπότε είναι λίγο διαφορετική η τάση που θα δεις στην πασαρέλα στα ρούχα και στις καμπάνιες με το μακιγιάζ. Φυσικά και μία τελευταία ερώτηση. Ως beauty expert και ο αγαπημένος μας, με τεράστια εμπειρία στο χώρο, τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τις τάσεις και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια? Θα πω το less is more, εννοείται. Και πια νομίζω ότι οι γυναίκες και όλοι μας, εκτός ότι δεν έχουμε το χρόνο και για να κάνουμε πολύ έντονο μακιγιάζ και να ντυθούμε με πάρα πολλές ώρες κτλ., ψάχνουμε πάντα προϊόντα τα οποία να είναι πολυχρηστικά. Όπως οι παλέτες σου καινούργιες. Σωστά. Και αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι με ένα προϊόν να κάνεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως με ένα πολύ ωραίο ματ βελούδινο κραγιόν. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα χείλη, μπορείς να το βάλεις σαν σκιά, μπορείς να το βάλεις σαν ρούζ. Οπότε νομίζω ότι με λίγα προϊόντα μπορείς να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό μας το δείχνει βέβαια και οι τάσεις με το πόσο φυσικά αποτελέσματα βγάζουν, ειδικά στο μακιγιάζ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν φυσικότητα, έχουμε πολυχρηστικά προϊόντα, έχουμε τον Δημήτρη Στράτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.